Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι. Το Δεκέμβριο του 2009 το Google Play Store είχε γύρω στι 16.000 εφαρμογέ. Τον Ιούλιο του 2013 είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Σήμερα υπάρχουν περισσότερε από 2.600.000 εφαρμογέ για Android, κινητά και tablet. Αν υποθέσουμε πως έχει αρκετό χώρο στη συσκευή σου και κατέβαζε μία εφαρμογή το λεπτό, θα χρειαζόσουν 5 χρόνια μόνο για τι κατεβάσει όλε. Σε αυτή την αδιανόητη ποικιλία θα βρει ό,τι εφαρμογή μπορεί να φανταστεί. Πολλέ εφαρμογέ σίγουρα είναι χρήσιμε όσον αφορά την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την οργάνωση και την εργασία. Ορισμένε μα έχουν γίνει απαραίτητε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε να περνάμε τη μέρα μα χωρί αυτέ. Άλλε εφαρμογέ είναι μάλλον παράξενε ή υπερβολικά εξειδικευμένε. Η εφαρμογή Run P σε ενημερώνει ποια είναι η καλύτερη στιγμή κατά τη διάρκεια μια ταινία για να πα στην τουαλέτα αν χρειάζεται. Υπάρχουν εφαρμογέ για να καταγράψει πόσο συχνά φοβεύει, πόσο συχνά και όποιο άλλο ανούσιο στατιστικό θα ήθελε να ξέρει για τη ζωή σου. Μία εφαρμογή σου επιτρέπει να παριστάνει ότι σπάσει φυράκι στο κινητό, είτε αυτό μα έλειπε. Εδώ θα μου πει, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube με 5,5 εκατομμύρια συνδρομητέ που θέλουν να βλέπουν μία δερματολόγο να ανοίγει κάθε είδου κίστε. 5,5 εκατομμύρια! Αυτό που θέλω να πω είναι πω υπάρχουν ιδιαίτερα γούστα και ιδιαίτερε ανάγκε. Το ότι μία εφαρμογή μπορεί να φαίνεται παράξενη ή ανούσια σε εσένα ή σε μένα, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι αυτό που πάντα έψαχνε στο κινητό. Αυτό όμω δεν ισχύει για όλε τι εφαρμογέ. Υπάρχουν ολόκληρε κατηγορίε εφαρμογών, οι οποίε είναι όχι μόνο άχρηστε, αλλά μπορούν να γίνουν και επικίνδυνε. Όμω, ακόμη και στι αναμενόμενε κατηγορίε υπάρχουν εφαρμογέ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τις οποίε πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία. Α δούμε λοιπόν ποιε εφαρμογέ στο κινητό είναι για ηλίθιου. Σκοπεύουμε αυτό το βίντεο να είναι όσο γίνεται διαχρονικό. Έτσι, δεν θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένε εφαρμογέ που σε μερικά χρόνια μπορεί να έχουν καταργηθεί εντελώ και να μην έχουν πλέον νόημα. Θα εστιαστούμε περισσότερο σε γενικότερε κατηγορίε εφαρμογών. Θα μια εφαρμογή που να μπορεί να παραβιάσει του νόμου τη φυσική. Αν ναι, είσαι τυχερό. Αυτό ακριβώ υπόσχονται εφαρμογέ για ταχύτερη φόρτιση τη μπαταρία. Ορισμένε από αυτέ ισχυρίζονται πω μπορούν να μειώσουν το χρόνο φόρτιση Μέχρι και 10 φορέ. Τα πράγματα είναι απλά. Οι δύο μοναδικοί παράγοντε που επηρεάζουν την ταχύτητα φόρτιση μια μπαταρία είναι ο ίδιο ο φορτιστή και τα κυκλώματα φόρτιση εντό του κινητού ή και τη μπαταρία. Ουσιαστικά είναι καθαρά θέμα υλικού. Καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αλλάξει τα φυσικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τη συσκευή και του φορτιστή ώστε να επιταχύνει τη φόρτιση ακόμα και 1%, πόσο μάλλον 1000% που ισχυρίζονται όλε οι σχετικέ εφαρμογέ είναι αρπαχτέ. Κάποιε θα είναι απλά άχρηστε, ελπίζονται σε έσοδα από διαφημίσει, χωρί να κάνουν απολύτω τίποτα στο κινητό. Άλλε μπορεί να είναι και κακόβουλε. Μία συχνή απάτη το τελευταίο διάστημα, που υπήρξε αφορμή για την Google να ξυλώσει πολλαπλέ εφαρμογέ από το Play Store, ήταν εφαρμογέ που άνοιγαν αόρατα διαφημίσει, παριστάνοντα πω είχε κάνει κλικ ο χρήστη για να πληρωθούν από την Google. Αν μία εφαρμογή για ταχύτερη φόρτιση κάνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο θα καταλώνει τα δικά μα δεδομένα όταν θα είμαστε εκτό σπιτιού, αλλά θα καταναλώνει και περισσότερη μπαταρία κατά απόλυτη ηρωνία. Στην ίδια συνομοταξία μπορούμε να βάλουμε και τι εφαρμογέ που υπόσχονται πω, αν κουνήσεις δυνατά το κινητό, θα φορτίσει την μπαταρία του. Πρώτον, το κινητό δεν είναι σαν αυτά τα ρολόγια χειρό που φορτίζουμε την κίνηση, δεν έχει κανένα σχετικό μηχανισμό. Δεύτερον, ακόμα κι αν είχε, για την ενέργεια που καταναλώνει το κινητό, θα έπα το κουνά πολλή ώρα για να επηρεάσει θετικά τη φορτησή του. Λένε πω η αντιγραφή είναι η πιο ειλικρινή μορφή κολακία. Όποτε κάποιο παιχνίδι γίνεται viral ή είναι γενικά εξαιρετικά επιτυχημένο, θα ξεφυτρώσουν αμέτρητε αντιγραφέ και παραλλαγέ του. Α πάρουμε για παράδειγμα το Fortnite, το οποίο τη στιγμή που γράφουμε με αυτό το σενάριο έχει κυκλοφορήσει μόνο για iPhone και όχι ακόμα για Android. Μην ανησυχείτε όμω, μπορείτε εδώ και τώρα να κατεβάσετε το Fight Night Battle Royale που έχει δημιουργήσει μια ρωσική εταιρεία. Είναι σαν να πήγαινε στο βίντεο κλαμπ, να ήθελε να πάρει το Transformers και να έπαιρνε τελικά το Transmorphers. Άμα δεν ξέρει τι είναι το Video Club, ρώτα τον παππού σου. Όταν μια εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε το στοιχειώδε να βρει με σχετικά πρωτότυπη ιδέα για παιχνίδι και απλά ξεπετάει μια εφαρμογή για να εκμεταλλευτεί κάτι που είναι πολύ δημοφιλέ, δεν αξίζει με κανένα τρόπο την προσοχή μα και καμία θέση στη συσκευή μα. Όσοι μεγαλώσατε τη δεκαετία του 80, μάλιστα θυμάστε εκείνου του καταλόγου που πούλαγαν διάφορα περίεργα πράγματα τα οποία φαίνονταν συναρπαστικά στα παιδικά μα μάτια. Κάθε τέτοιο κατάλογο που είχα δει είχε υποχρεωτικά ένα μαχαίρι τύπου ράμπο με ενσωματωμένη πηξίδα και κρυφή δική για πετονιά, σπίρτα και άλλα μικροπράγματα για την επιβίωση. Γιατί τίποτα δεν λέει άνθρωπο τη περιπέτεια από το να παραγγέλει τηλεφωνικά από ένα κατάλογο, μην βγει κάτω από το σπίτι για να άπαζα ψωνίσει. Εκτό από το μαχαίρι ράμπο όμω, αυτοί οι κατάλογοι σχεδόν πάντα είχαν γυαλιά με ακτίνε χ. Με την εικόνα να υπόσχεται πω θα δούμε κάτω από τα ρούχα των μα. Ε, φαίνεται πω αυτού του τύπου οι κατάλογοι έχουν αναγεννηθεί σαν μεμονωμένε εφαρμογέ. Στο Play Store θα βρούμε πολλαπλέ επιλογέ με δίθεν ακτίνε ισχύ. Προφανώ, όσο λειτουργούσαν τα δίθεν γυαλιά, τόσο θα λειτουργούν και οι σχετικέ εφαρμογέ. Ακόμα δεν έχουμε βρει κάποια εφαρμογή μαχαίρι ράμπο. Όταν όμω υπάρχουν εφαρμογέ που μπορούν να αλλάξουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τη συσκευή μα, γιατί να μην υπάρχει κάποια που θα την κάνει να φυτρώσει ολόκληρη λεπίδα. Όλα μπορεί να τα περιμένει. Γενικά, Τίποτα καλό δεν πρόκειται να προκύψει από το να εγκαταστήσουμε τέτοιε εφαρμογέ, ακόμα και για πλάκα. Στην καλύτερη περίπτωση, θα βάλουμε την εφαρμογή, θα την ανοίξουμε μία φορά και θα τη διαγράψουμε. Στη χειρότερη μπορεί να είναι άλλη μία κακόβουλη εφαρμογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία πω το κινητό είναι ένα πλήρη υπολογιστή στην πλέον φορητή μορφή του. Στο κινητό μπορούμε να κάνουμε ακόμα και εργασίε όπω η επεξεργασία εικόνα ή η επεξεργασία βίντεο. Φυσικά όχι με την ίδια άνεση όπω τον υπολογιστή, αλλά σε ένα στοιχειώδη βαθμό γίνεται και μάλιστα με εφαρμογέ τη ίδια Adobe. Κάποιο λοιπόν που έχει συνηθίσει να κάνει ανασυγκρότηση συγκρότηση δίσκου στον υπολογιστή του, μπορεί να δει μια σχετική εφαρμογή για να στο κινητό και να πει Ναι, καλή ιδέα. Το πρόβλημα όμω είναι πω η ανασυγκρότηση δίσκου ήταν χρήσιμη αποκλειστικά και μόνο στου μηχανικού δίσκου. Στου SSD όχι μόνο είναι άχρηστη, αλλά καταλήγει να του περισσότερο χωρί λόγο. Στα κινητά, η αποθηκευτική μνήμη λειτουργεί επίση χωρί κινητά μέρη με μια τεχνολογία παρόμοια με τον SSD. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ κινητό που να χρειάζεται να ανασυγκρότηση για γίνει ταχύτερο, ό,τι και αν ισχυρίζονται αυτέ οι εφαρμογέ. Οι περισσότεροι χρήστε έχουν πολύ παρεξηγημένη άποψη για το πώ λειτουργεί η RAM, τόσο στον υπολογιστή όσο και στο κινητό. Σίγουρα, αν παραγεμίσει η RAM είναι αρνητικό, όποια και αν είναι η συσκευή μα. Θα έχουμε από καθυστερήσει έω κολλήματα και εφαρμογών. Όμω το να πάμε στο αντίθετο άκρο και αν θέλουμε τη RAM όσο γίνεται πιο άδεια είναι εντελώς παράλογο. Ο σκοπός της RAM είναι να την εκμεταλλευόμαστε. Σκέψου πολύ χονδρικά τη RAM σαν μια ντουλάπα για τα ρούχα στο σπίτι. Στη ντουλάπα έχει τα ρούχα τα οποία φοράς τακτικά σε καθημερινή βάση. Κάποια ρούχα που φοράς μία φορά στο τόσο, σε τίποτα γάμους και κηδείες, μπορείς να τα έχεις και στο πατάρι. Αν παρά έχεις πολλά ρούχα ή παρά είναι μικρή ντουλάπα, θα έχεις πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να δεις καλά τα ρούχα, θα είναι δύσκολο να βγάλεις κάποιο ή να το ξαβάλει στη θέση του και γενικά θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Σκέψου όμω να θέλει την ντουλάπα σου να είναι όσο γίνεται πιο άδεια και να έχει όλα στο ρούχο στο πατάρι. Κάθε φορά που θα χρειαστεί κάποιο ρούχο, θα πρέπει να ξοδέψει χρόνο και ενέργεια για να το κατεβάσει το πατάρι. Αυτό είναι το παράλογο στην χρήση των καθαριστών τη RAM, ειδικά για το Android. Όταν οι εφαρμογέ είναι στη RAM αλλά δεν τι χρησιμοποιούμε ενεργά, συνήθω δεν καταναλώνουν παρά ελάχιστο πόρου του συστήματο. Αν το Android δει πω ξεμένει από RAM, θα αφαιρέσει αυτόματα ορισμένε εφαρμογέ που έχουν στο παρασκήνιο και δεν χρησιμοποιούμε. Όταν τρέχουμε έναν καθαριστή μνήμη και κλείνουμε όλε τι εφαρμογέ, την επόμενη φορά που θα χρειαστούμε μια εφαρμογή, το Android θα πρέπει να την ανοίξει από την αποθηκευτική μνήμη. Αυτό και θα κάνει την εφαρμογή να αργήσει να ανοίξει και θα καταναλώσει περισσότερη μπαταρία. Γενικά, αν το κινητό σου έχει λίγη RAM και δυσκολεύεται ακόμα και σε απλή χρήση, καμία εφαρμογή δεν πρόκειται να βοηθήσει. Η μόνη λύση είναι να πάρει ένα νεότερο κινητό. Μία κατηγορία στην οποία είμαστε βέβαιοι πω πολλοί περιμένετε να αναφερθούμε είναι τα αντιβάρου για Android. Χρειάζονται ή προσπαθούν οι εταιρείε να μα τρομοκρατήσουν για να βάλουμε τι εφαρμογέ του. Αρχικά, εκ των πραγμάτων, το Android είναι πολύ πιο ασφαλέ ω λειτουργικό σύστημα από τα Windows. Πρώτον και κυριότερο, οι χρήστε δεν έχουν από προεπιλογή δικαιώματα διαχειριστή. Θα πρέπει κάποιο να κάνει root τη συσκευή για να έχει πλήρη δικαιώματα στο σύστημα και να δώσει αντίστοιχα δικαιώματα σε τρίτε εφαρμογέ. Δεύτερον, και επίση σημαντικό, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών εγκαταστάει εφαρμογέ αποκλειστικά από το Google Play Store, τι οποίε έχει ελέγξει η Google πω είναι ασφαλή. Αν λοιπόν δεν έχουμε κάνει ρούτ στη συσκευή μα, αν βάζουμε μόνο έμπιστε και δοκιμασμένε εφαρμογέ από το Play Store, και αν εγκαθιστούμε τι τελευταίε ενημερώσει ασφαλεία του Android για τη συσκευή μα, τότε ένα αντιβάριο στο κινητό δεν είναι απολύτω απαραίτητο. Όμω, πολλοί χρήστε θέλουν και κάνουν ρούτ στη συσκευή του. Άλλοι χρήστε ακόμα και χωρίς root, βάζουν εφαρμογέ εκτός Play Store, σαν αρχαία APK, με τη διαδικασία του side loading. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, παρακάμπτουμε τους μηχανισμούς ασφαλής στο Android. Και είναι απόλυτα απαραίτητο να έχουμε κάποια εφαρμογή antivirus. Όμως, δεν σταματάει εδώ. Ενώ η Google κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει τις εφαρμογές στο Play Store, αποδεδειγμένα έχουν ξεφύγει εφαρμογέ με πολύ άσχημο κακόβουλο κώδικα. Το 2017, 20 εφαρμογές στο Play Store που τι είχαν εγκαταστήσει Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια χρήστε περιείχαν το Humming Whale. Ένα άλλο σοβαρότητο malware, το Gooligan, έκανε μόνο του root στη συσκευή, κατέβαζε τρίτες κακόβουλες εφαρμογέ και έκλεβε authentication tokens για την είσοδο στους λογαριασμούς τη Google. Και αυτό το είχε κάνει σε περισσότερου από έναν εκατομμύριο λογαριασμού. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν κάποιο χωρί root ή APK, αν κατεβάζει ανεξέλεγκτα ό,τι η λιθιότητα βρει στο Play Store. Είναι πιθανό να πέσει σε κάποια εφαρμογή που κατάφερε να ξεγελάσει την Google. Δυστυχώ, μόνο οι συσκευέ τη Google, είτε είναι Nexus είτε Pixel, είτε τρίτε τι συσκευέ Android One, έχουν άμεσα όλε τι νεότερε αναβαθμίσει για το Android. Σε άλλε συσκευέ πρέπει να βασιστούμε στον κατασκευαστή για ενημερώσει που θα κλείσουν και είναι ασφαλεί. Και ειδικά σε παλιότερε και οικονομικότερε συσκευέ, ακόμα και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστέ, όπω η Samsung και η LG, απλά δεν ασχολούνται να βγάλουν αναβαθμίσει όσο συχνά θα έπρεπε. Εν κατακλείδη, αν είμαστε πολύ προσεκτικοί με τι εφαρμογέ που καθιστούμε, τι σελίδε που επισκεπτόμαστε και τη γενικότερη χρήση του κινητού, σε γενικέ γραμμέ θα είμαστε ασφαλεί. Όμω, αν υπολογίσουμε πω οι περισσότερε εφαρμογέ Antivirus ή Android έχουν και τρίτε λειτουργίε, όπω οι δυνατότητε Anti-Theft ή ακόμα και η επιλογή για VPN, εγκαθιστώντα κάποια από αυτέ, μόνο όφελο θα δούμε. Προσωπικά, χρησιμοποιώ και εμπιστεύομαι το Beat Defender Mobile Security που κατακτά σταθερά την υψηλότερη βαθμολογία στι δοκιμέ του ανεξάρτητου εργαστηρίου AV Test. Για να το δοκιμάσετε, θα βρείτε σύνδεσμο στην περιγραφή. Σίγουρα είναι θετικό να αποφύγουμε εφαρμογέ από τι παραπάνω κατηγορίε. Όμω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα κατά την εγκατάσταση εφαρμογών. Ένα σημαντικό στοιχείο που αγκοιτάμε είναι το τι δικαιώματα μέσα στη συσκευή μα ζητάει μια εφαρμογή για να λειτουργήσει. Σε παλιότερε εκθέσει του Android, πριν εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή, μα έβγαζε μια λίστα με όλα τα δικαιώματα που πιθανώ να ήθελε η εφαρμογή. Πρόσβαση στην αποθηκευτική μνήμη, πρόσβαση στι επαφέ, πρόσβαση στην τοποθεσία κ.ο.κ. Στι του Android έχει πλέον αλλάξει το σύστημα και έχει απλοποιηθεί. Μία εφαρμογή θα μα ζητήσει κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα μόνο αν το χρειάζεται εκείνη τη στιγμή για κάποια λειτουργία. Για παράδειγμα, κάποια εφαρμογή κοινωνική δικτύωση μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε επαφέ μα ή να μα συνδέσει με φίλου μα που έχουν την ίδια εφαρμογή. Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το απορρίψουμε είτε εκείνη την ώρα είτε αργότερα από τι ρυθμίσει του κινητού. Πάντω, αν δούμε οτιδήποτε παράξενο, για παράδειγμα, μια εφαρμογή για φακό να ζητάει να μάθει την τοποθεσία μα, καλό είναι να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα είναι πάντα προς ωφελός μας στο κινητό μας να έχουμε λίγες εφαρμογές και καλές. Δεν έχει νόημα να περνάμε ό,τι σαβούρα μας για λύση. Και αν δούμε πως κάποια εφαρμογή έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε μήνες, καλύτερα είναι να τη διαγράψουμε. Όσο για νέες εφαρμογές, σίγουρα αξίζει να ρίξουμε μία ματιά στις κριτικές του Google Play και ειδικά σε εκείνες που αναφέρουν τυχόν προβλήματα. Επίσης, δεν βλάπτει μία αναζήτηση στο ίντερνετ για συγκεκριμένη εφαρμογή για να δούμε αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Εσά ποια είναι η όψη σα. Γνωρίζετε κάποια άλλη κατηγορία εφαρμογών κινητού, τι οποίε καλώ ήρθατε να αποφεύγουμε. Έχετε κάποια ένσταση για τι κατηγορίε που αναφέραμε. Γράψτε μας σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, τότε η εφαρμογή YouTube δεν είναι για σένα. Καλύτερα να κάνει root και τη διαγράψει εντελώ από τη συσκευή σου. Είμαι ο Άγγελο Χιρίτση και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.